Στον αγώνα και οι άνεργοι, κύριε Πρωτοψάλτη, και να ξεκινήσω. Στον αγώνα κατά της ανεργίας, που νομίζω ότι είναι ένας στόχος που είναι εθνικός και μας ενώνει όλους. Η ανεργία είναι μια κοινωνική μάστιγα και πραγματικά ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και είναι κάτι το οποίο έχουμε καταφέρει να μειώσουμε αισθητά από 17,6% που ήταν το καλοκαίρι του 19 στο 11,4% το Φεβρουάριο. Μια πολύ σημαντική πτώση προφανώς. Είμαστε σε χαμηλά 12ετίας πλέον όσον αφορά την ανεργία. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ υψηλή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και κανείς δεν πανηγυρίζει, κανείς δεν εφησυχάζει και γι' αυτό εμείς ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ενεργοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε τους ανέργους και να τους βοηθήσουμε να βρούνε δουλειά. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα για τον άνεργο είναι όχι τα επιδόματα, τα βοηθήματα κτλ. Που είναι μια προσωρινή ανακούφιση. Αυτό το οποίο θέλει ο άνεργος είναι δουλειά. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, σημειώνοντας ρεκόρ προσλήψεων τα τελευταία 3,5 χρόνια. Πάνω από 125.000 άνεργοι έχουν βρει δουλειά μέσα από τα προγράμματα απασχόλησης που μόλις αναφέρατε. Κύριε Πρωτοψάλτη, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να δούμε καταρχάς, επειδή μιλήσατε για τα προγράμματα, ποια είναι αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή για τους ανέργους? Έχουμε προγράμματα επιδότησης της εργασίας για νέους έως 30 ετών, όπου πληρώνουμε το 100% του μισθού και των εισφορών για 7 μήνες για να αποκτήσουν εμπειρία. Έχουμε πρόγραμμα για 10.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών. Έχουμε πρόγραμμα 10.000 ανέργων από ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε προγράμματα για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Έχουμε προγράμματα για μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών σε δήμους και σε νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όλα τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης βρίσκονται στο site μας dipa.gov.gr. Μάλιστα. Κάνουμε κλικ στα ανοιχτά προγράμματα και βλέπουμε όλες τις δράσεις που αυτή τη στιγμή τρέχουν. Τι κάνουμε? Επιδοτούμε μισθό και εισφορές ώστε να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Και μέσα από αυτά τα προγράμματα 125.000 άνεργοι έχουν βρει δουλειά από το Σεπτέμβριο του 19 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Κύριε Πρωτοψάλτη, αυτό γίνεται μέσα από τις ημέρες καριέρας, το πρόγραμμα που τρέχει? Όχι. Είναι άλλο αυτό, έτσι? Οι ημέρες καριέρας είναι μη επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Είναι αυτό που λέμε θέσεις της αγοράς, όπου δεν υπάρχει καμία επιδότηση, απλώς έρχονται οι επιχειρήσεις στις ημέρες καριέρας και μιλάνε κατευθείαν με υποψήφιους που ψάχνουν για δουλειά. Έχουμε κάνει 17 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, πάνε πάρα πολύ καλά. Το περασμένο Σάββατο ήμασταν Αλεξανδρούπολη, εξαιρετική προσέλευση, συμμετοχή επιχειρήσεων και έρχεται ο κόσμος και μας λέει ευχαριστούμε για αυτές τις δράσεις που κάνετε, γιατί μέσα σε μερικές ώρες ο άνεργος μπορεί να μιλήσει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και μέσα σε μερικές ώρες η επιχείρηση μπορεί να μαζέψει εκατοντάδες βιογραφικά. Οπότε έχει και αυτές προχωρήσει οι σε επίπεδο προσλήψεων αυτό το project, οι μέρες καριέρας? Έχουμε χιλιάδες προσλήψεις έχουμε. Κάνουμε, παρακολουθούμε τα νούμερα από τις επιχειρήσεις. Τι κάνουν οι επιχειρήσεις? Έρχονται, δηλώνουν θέσεις, κάνουν συνεντεύξεις με τους υποψήφιους, μαζεύουν βιογραφικά και μετά κάποιες επιχειρήσεις κάνουν άμεσα προσλήψεις, δηλαδή έχω δει και πρόσληψη μπροστά μου μέσα στην ημέρα καριέρας, αλλά κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχω και προσλήψεις 3 και 4 μήνες μετά την ημέρα καριέρας. Δεν είναι απαραίτητο ότι η πρόσληψη θα γίνει αμέσως. Κάποιες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν αμέσως, κάποιες προσλαμβάνουν πιο μετά. Μέσα από αυτή την παρακολούθηση που κάνουμε λοιπόν με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε όλη την Ελλάδα, έχουμε χιλιάδες προσλήψεις.